Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ξεχάστε τις εκλογές. Είναι το μήνυμα που στέλνει ο Αντώνης Σαμαράς στην πρώτη του συνέντευξη στο Βήμα της Κυριακής, αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και τον πρόσφατο ανασχηματισμό. Δηλώνει υπέρμαχος της εξάντλησης της τετραετίας, ενώ θεωρεί πιθανότατο να υπάρξει προεδρική πλειοψηφία ως τον Μάρτιο του 2015. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει μέτρα ανακούφισης και όχι λιτότητας και τονίζει ότι ως τα μέσα του φθινοπόρου θα υπάρχει πλήρες σχέδιο μείωσης όλων των φορολογικών βαρών. Την πεποίθησή του ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία, εκφράζει σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής ο Πρωθυπουργός της χώρας Αντώνης Σαμαράς, ενώ εκτιμά ότι η σημερινή Βουλή θα εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η κυβερνητική πλειοψηφία είναι πιο άνετη σήμερα από την Βουλή, από ό,τι ήμασταν πριν μερικούς μήνες, και αυτό σημαίνει ότι βελτιώσαμε και την πολιτική σταθερότητα αντίθετα από ό,τι προσδοκούσαν κάποιοι. Με την συνεχή βελτίωση της κατάστασης, θεωρώ πιθανότατο να έχουμε και προεδρική πλειοψηφία ως το Μάρτιο, οπότε πάει και το τελευταίο εμπόδιο για την εξάλυση της τετραετίας, δηλώνει εξαπολύοντας επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, ο Πρωθυπουργός. Λυπάμαι που το λέω αυτό, είναι νέος άνθρωπος, αλλά μιλάει μια γλώσσα ξεπερασμένη εδώ και δεκαετίες. Επαναφέρει στερεότυπα και αιμονές που τα έχει σκουπίσει η ιστορία και προσπαθεί να επιστρέψει την χώρα στην εποχή των παγετώνων, δηλώνει χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει επίσης μέτρα ανακούφισης και όχι λιτότητας, ενώ τονίζει ότι έως τα μέσα του φθινοπόρου θα υπάρχει πλήρες σχέδιο μείωσης όλων των φορολογικών βαρών. Παράλληλα, εκτιμά ότι θα υπάρξει καλή έκβαση στο θέμα της βιωσιμότητας του χρέους και υπογραμμίζει ότι ήρθε η στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση και όχι η Τρόικα θα θέτει την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων. Ο κ. Σαμαράς τόνισε μεταξύ άλλων: βρισκόμαστε σε νέα μέρα. Στην ίδια κατεύθυνση να βγούμε από την κρίση και τα μνημόνια. Αγωνιζόμασταν να επιβιώσουμε στο σήμερα. Παλεύαμε ακόμα και με τα προβλήματα που μας κληροδότησε το χθες. Τώρα αυτά τα αφήνουμε πίσω και κοιτάμε το αύριο της ανάπτυξης. Η νέα κυβέρνηση, στηριγμένη σε όσα ήδη πετύχαμε, συμβολίζει αυτή τη νέα μέρα. Σχετικά με τις αλλαγές που επιθυμεί στην καθημερινότητα των πολιτών, σημείωσε: τα μεγάλα καράβια γυρίζουν σταδιακά και οι μεγάλες αλλαγές γίνονται βήμα-βήμα, όχι απότομα. Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις, ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι οι μεταρρυθμίσεις και η επιτάχυνσή τους είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης συνολικά, όχι επιμέρους υπουργών. Μεταρρυθμίσεις που φέρουν ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις, θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και ευημερία. Μεταρρυθμίσεις που καταργούν προνόμια των λίγων και δημιουργούν ευκαιρίες για τους πολλούς. Μεταρρυθμίσεις που περιορίζουν την γραφειοκρατία και δυναμώνουν τον παραγωγικό δυναμικό της χώρας. Μεταρρυθμίσεις που έγιναν παντού σε όλο τον κόσμο και απέδωσαν. Μόνο εδώ μείναμε πίσω, σημειώνει ο κ. Σαμαράς, και χάνουμε συνεχώς έδαφος. Αυτό το έδαφος καλύπτουμε τώρα, όσο πιο γρήγορα μπορούμε, με τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται. Κάποιες καθυστερήσεις υπήρξαν, ωστόσο αυτό συμβαίνει παντού και πάντα. Τέλος, σχετικά με τη Νέα Ελλάδα, ο κ. Σαμαράς διευκρινίζει ότι η Νέα Ελλάδα είναι το όνομα αυτού που θέλουμε να φτιάξουμε για την χώρα μας. Στη θέση εκείνου που χρεοκόπησε και μας οδήγησε στην κρίση. Δεν είναι όνομα κόμματος, είναι όραμα ελεπίδας, χωράει όλους τους δημιουργικούς Έλληνες. Ό,τι και αν πίστευαν κάποτε, ό,τι και αν ψήφισαν κατά καιρούς, δεν κάνει στροφές προς τα εδώ και προς τα εκεί. Συνηθέτει για το μέλλον, αλλά ξεκολλάει από το παρελθόν. Δεν μετράμε, σημειώνει ο κ. Σαμαράς, στους ανθρώπους ανάλογα με το πού προέρχεται ο καθένας. Μας ενδιαφέρει πού πάμε όλοι μαζί. Η Μεσσηνία αποτέλεσε για μία ακόμα φορά το επίκεντρο του τουριστικού ενδιαφέροντος. Αυτή την φορά, με αφορμή εκδήλωση της Aegean στο Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, υπογράμμισε ότι η Μεσσηνία έχει εξελιχθεί σε έναν απόλυτο τουριστικό προορισμό. Ενώ, όπως επισημάνθηκε, κομβική σημασία για τον ορμό και την ανάπτυξή του θα είναι η επόμενη πενταετία. Η Μεσσηνία έχει εξελιχθεί σε έναν απόλυτο τουριστικό προορισμό, σημείωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην τελετή απονομής επάθλων για το 9ο Aegean Airlines Pro AEM η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Κώστα Ναβαρίνο, the vision and dream of a unique Greek, the late Captain Vasilis Kostantakopoulos. Η κυρία Κεφαλογιάννη έκανε ειδική μηνία στην συμβολή της Κώστα Ναβαρίνο στην περιοχή της Μεσσηνίας αλλά και γενικότερα στην Πελοπόννησο και την χώρα, ενώ ιδιαίτερη ήταν η αναφορά της στον καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο, αλλά και στο όραμα το οποίο πήρε σάρκα και οστά. For the completion of this great investment which leads the quality.
από την δική του πλευρά, ο πρόεδρος της Aegean Airlines, Θόδωρος Βασιλάκης, σημείωσε, μεταξύ άλλων, την σημασία του αεροδρομίου της Καλαμάτας, την γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής, μη παραλείποντας φυσικά να αναφερθεί και στην συμβολή της Aegean στην περιοχή, αλλά και στην ανάδειξη του διεθνούς αερολιμένα της Καλαμάτας. Για μία πενταετία, η οποία θα είναι καθοριστική και σημαντική για τον τουρισμό στην Μεσσηνία, έκανε λόγο από την πλευρά του ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στην συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Αυτή είναι η πιο σημαντική πενταετία για τη Μεσσηνία και τον τουρισμό της. Και πραγματικά εύχομαι σε καλή συνεργασία, που θέλει συνεργασία, αλλά θέλει καμιά φορά και καμιά φωνή όπου χρειάζεται, γιατί άμα δεν σπάσουμε και λίγα αυγά δεν γίνεται η δουλειά. Thank you very, very much all for coming and thank you again Mr. Vasilakis for your leadership in our tourism industry. Thank you. Σε ό,τι αφορά τώρα την τελετή για την απονομή των επάθλων στο πλαίσιο του τουρνουά που πραγματοποίησε η Aegean για ένατη συνεχή χρονιά, εκφράστηκε το ενδιαφέρον αλλά και η φιλοδοξία και την επόμενη χρονιά το τουρνουά αυτό να πραγματοποιηθεί και πάλι στις εγκαταστάσεις της Κώστα Ναβαρίνο. Πρόκειται για ένα διεθνές τουρνουά από τα πλέον εξέχοντα και καθιερωμένα αθλητικά γεγονότα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο αθλητικό γεγονός τελεί υπό την αιγίδα της πιο αναγνωρισμένης Ένωσης Επαγγελματιών του Γκολφ στην Ευρώπη. Να μείνουμε στα ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό, καθώς αύξηση 50% αναμένεται στις πτήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο στην χώρα μας. Με ιδιαίτερη να είναι η αναφορά στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Καλαμάτας αλλά και στην αρνητική πορεία που αυτό έχει. Από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς θα είναι φέτος η χώρα μας, καθώς οι αυξήσεις στην επιβατική κίνηση των περισσότερων αεροδρομίων της χώρας θα αγγίξει και σε πολλές περιπτώσεις θα ξεπεράσει το 50%. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοικήσεων των αεροδρομίων, οι οποίες βασίζονται στα αιτήματα που ήδη έχουν καταθέσει οι αεροπορικές εταιρείες είτε για τακτικές πτήσεις είτε για πτήσεις τσάρτερ, για τη θερινή περίοδο πολλά αεροδρόμια τόσο στα ελληνικά νησιά όσο και στην ελληνική περιφέρεια θα βουλιάζουν καθημερινά από πτήσεις και επιβάτες. Αξιοσημείωτο είναι ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους οι αφίξεις στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας αυξήθηκαν σε ποσοστό 76,8% σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Γεγονός που αποτελεί δείγμα γραφής για την εξέλιξη της φετινής τουριστικής περίοδου στη Μεσσηνία αλλά και σε όλη την Πελοπόννησο. Γενικά υπάρχει μια αύξηση, μια σημαντική αύξηση μέχρι τώρα και πιστεύω όσο περνάει ο καιρός τόσο και θα αυξάνεται. Έχουμε επίσης μια πιο σχεδόν πάνω από το 80% αύξηση ό,τι αφορά τα συνεδριακά. Ήδη έχουμε περάσει 3 συνέδρια και βεβαίως στο τέλος της περίοδου έχουμε το μεγάλο συνέδριο των 20.000 ατόμων που θα είναι το συνέδριο της BMW, της Volkswagen, για να παρουσιάσει το νέο μοντέλο που βγάζει. Αυξημένη είναι η κίνηση και στις εγχώριες πτήσεις όπως Καλαμάτα Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα δρομολόγια. Εξωτερικού έχουμε μια μεταβολή πάλι. Έχουμε 5 φορές τη βδομάδα τη Θεσσαλονίκη σε σταθερή βάση και σταθερές ημέρες πλέον γιατί είχαμε αλλαγές αρκετές τελευταία. Άλλαξε το τίποτα αεροσκάφους η εταιρεία. Έχουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή 8 παρά 20 έρχεται, 8 και 10 φεύγει. Και τέλος είναι οι πτήσεις επιχειρηματικές και αναψυχής όπως τη λέμε τα άγνωστα, τα jet, τα Learjet κτλ. Τα οποία και σε αυτά έχουμε μια αύξηση, εγώ υπολογίζω πάλι από το 80%. Υπάρχει μια σημαντική διακίνηση. Η Ελλάδα αποτελεί τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό για το 2014. Η Μεσσηνία φυσικά έχει διαδραματίσει τον δικό της ρόλο σε αυτό. Να περάσουμε να δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί το πώς αντιλαμβάνονται αλλά και το πώς σχολιάζουν αυτό οι πολίτες. Πρώτη στη λίστα των κορυφαίων προορισμών στην Ευρώπη για το 2014 βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τη λίστα του Lonely Planet, ενός από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οργανισμούς τουριστικών οδηγών στον πλανήτη. Τα πάντα. Το καλύτερο οικόπεδο. Θάλασσα, ήλιο, 8 μήνες το χρόνο, πού να το βρούνε οι υπόλοιποι τον ήλιο. Η χώρα μας συνδυάζει αυτά που συνδυάζει τόσο καιρό. Απλώς γίνεται χαμός στη Μέση Ανατολή και στην Τουρκία και όλοι οι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα. Είναι πολύ απλό. Έρχεται πρώτη γιατί υπάρχει αυτό που ζηλεύει όλη η Ευρώπη από την Ελλάδα. Ο ήλιος και η θάλασσα. Όλα τα συνδυάζει. Όπως. Κλίμα, ωραίες παραλίες, απλά να βάλουν μυαλό οι ξενοδόχοι και οι λοιποί συγγενείς να μειώσουν λίγο τις τιμές γιατί κοίταζα το βράδυ τηλεόραση και είναι κατά 100-200% αυξημένες φέτο οι τιμές. Του χρόνου ποιος θα έρθει.
Σύμφωνα με τη γνώμη του κόσμου, η χώρα μας αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες, καθώς συνδυάζει φυσική ομορφιά, ηλιόλουστα νησιά, εξαιρετική κουζίνα και αρχαία αξιοθέατα. Αυτό είναι και το λάθος που κάνει η Ελλάδα. Έδωσε τα φώτα της στους Ευρωπαίους και δεν κράτησε για τον εαυτό της. Γι' αυτό τραβάμε αυτά που τραβάμε. Φαγητό μεσογειακό, προϊόντα χώρια, εδώ ντόπια, λάδι, σίκα, σταφίδες, τα πάντα, φαρμακεία, όλο φαρμακοβιομηχανίες, όλα τα δικά μας προϊόντα δουλεύουν. Αρχαία πάντα, πρώτη χώρα. Καλά φαγητά, άμα δείτε τους ξένους, ξαντεργιάζονται. Άμα κάτσε στο τραπέζι, δεν αφήνουν τίποτα. Έχουμε την καλύτερη κουζίνα. Πέρσι πληρώνανε 70 ευρώ διαμονή στο ξενοδοχείο και τώρα είναι 140-150. Κάτω στα νησιά 500, από 250-500. Ποιος θα έρθει άλλο, όσοι έχουν κόψει στήρια να έρθουν εδώ, φέτος θα έρθουν, του χρόνου δεν θα πατήσει κανένας. Σημαντικό ρόλο παίζει και η προβολή της χώρας τα τελευταία χρόνια, με τους πολίτες να δίνουν έμφαση λίγο στον τρόπο που χειριζόμαστε τον τουρισμό, όσο αφορά τις τιμές και όχι μόνο. Ναι, γίνεται προβολή αρκετή, η οποία χρειάζεται να γίνεται, γιατί είναι και αμόρφωτη οι Ευρωπαίοι. Δεν νομίζω πως έχουν ρίξει το όσο βάρος θα έπρεπε να ρίξουν, γιατί από τον τουρισμό μπορώ να πω ότι ζούμε. Δυστυχώς δεν το προσέχουμε όσο πρέπει να το προσέξουμε. Ούτε προβολές, ούτε προϋποθέσεις έχουμε φτιάξει. Παράδειγμα εδώ η Καλαμάτα. Κοιτάμε πώς θα τους ταρπάξουμε εύκολα και τίποτα άλλο. Ίσως δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ το Υπουργείο Τουρισμού. Αλλά νομίζω ότι μεγάλο ρόλο παίζει ο πόλεμος που γίνεται στις διπλανές χώρες. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας σε ένα θέμα που κυριάρχησε την εβδομάδα που φεύγει, ήταν ο καταρρογικός πυρετός. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων στην Μεσσηνία και μέλος Ομοσπονδίας ανά την Επικράτεια, Κώστας Γκυφτάκης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες. Ωστόσο, εσίασε στην μεγάλη ζημιά των κτηνοτρόφων. Κανένας λόγος ανησυχίας δεν υπάρχει για τους καταναλωτές κρέατος, σύμφωνα με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων στην περιοχή, Κώστα Γκυφτάκη. Όλα αυτά μετά το ζήτημα που είχε ανακύψει για τον καταναλωτικό πυρετό. Το βασικό είναι να ισχάσουμε τον κόσμο, τους ακροατάς σας, γενικώς τους καταναλωτές, διότι πρόκειται για μία νόσωση η οποία, πας περιπτώσει, θύματα είναι κτηνοτρόφοι. Στην προκειμένη περίπτωση. Κατά συνέπεια, λοιπόν, δεν διαθέτει κανένας κίνδυνος όσο αφορά την υγιεινή των καταναλωτών, αλλά έχει συνέπειες στο ζωικό κεφάλαιο, δηλαδή των ανθρώπων εμάς που υπηρετούμε τη ζωική παραγωγή. Τι είναι τώρα ο καταναλωτικός πυρετός? Είναι κάτι καινούριο στην περιοχή μας, στην ευρύτερη, γενικώς στην περιφέρεια, είναι κάτι καινούριο. Προϋπήρχε στην Επικράτεια, ναι. Προϋπήρχε στη Μυτιλίνη και σε κάποια άλλα νησιά. Βέβαια, γνωρίζετε πολύ καλά ότι παλαιότερα ήταν περιορισμένες οι μετακινήσεις του ζωικού κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, λοιπόν, τα θέματα ασθενειών, θέματα άλλα τα οποία θα γίνουν νοσημάτων, οι οποίοι ήταν μεταδοτικοί, περιοριζόντουσαν στις τοπικές κοινωνίες εκεί που υπήρχε και αντιμετωπιζόντουσαν με τα μέσα που υπήρχαν και όπως μπορούσαν οι άνθρωποι τα αντιμετώπιζαν εκεί. Τι γίνεται τώρα, βλέπετε με την εμπορία, βλέπετε επίσης ότι η ελλειπής κινητρική βούληση και θέληση να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, όχι όλοι, για να μην τα βάλουμε τα πράγματα, να τα βάζουμε στη θέση τους, όχι όλοι, κάποιοι από αυτούς. Κατά συνέπεια κάποιος φέρνουν μερίδιο ευθύνης και κτηνοτρόφοι, αρρωστημένα ζώα, ήθελε να ταξιφορτωθεί κάποιος συνάδελφος από κάποια άλλη περιοχή, κάποιος στην Ιέτρους υπέγραψε ρήμην. Κάποιος έμπορος ήθελε αυτός να κερδίσει, γιατί θα τα πήρε με χαμηλές τιμές. Μεταφερθήκαν λοιπόν και σε άλλους νομούς, σε άλλες περιοχές. Ένας τρόπος μετάδοσης, επειδή έχει ασχοληθεί αρκετά, είναι να έχουν φέρει ζώα από άλλες περιοχές όπου είχαν το πρόβλημα. Νοσεί το ζώο και πεθαίνει το ζώο. Ή μπορεί το νόσημα να είναι φορέας, να το έχει, δεν το μεταφέρει, ή να μεταφέρεται σε άλλο ζώο κάποια στιγμή, ή μπορεί να θεραπευτεί. Ή μπορεί να μην είναι αποθεραπευτεί ποτέ. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εδώ δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Και να σφαγεί ένα ζώο άρρωστο και να δοθεί στην κατανάλωση, δεν κινδυνεύει ο καταναλωτής να κολλήσει το καταναλωτικό πυρετό. Σε καμία περίπτωση. Παράλληλα, κύριος Γκυφτάκης, αναφέρεται και σε σειρά μέτρων που πρέπει να πάρουν προληπτικά όλοι οι κτηνοτρόφοι και στην περιοχή μας. Να προβούν σε ψεκασμούς, διότι μεταφέρεται με κάποια κουνούπια, γνωρίζετε, μεταφέρεται με άλλα ζωήφια τα οποία κινούνται στα ζώα, έτσι, δεν μιλάμε για τα κουνούπια τα συνηθισμένα. Κατά συνέπεια, λοιπόν, πρέπει από την πλευρά μας, εμείς οι κτηνοτρόφοι, να ψεκάσουμε τους στάβλους μας,
όλοι λοιπόν τους χώρους στα οποία κοιμούνται τα ζώα μας, είτε είναι ακόμα και σε υπαίθριο τώρα που έχουν φύγει πολλοί σε ορεινές περιοχές, αλλά όμως κάθε στιγμή τα μαζεύουν στα σημεία τα οποία τα αρμέγουν και όλα αυτά. Δηλαδή πρέπει όλοι, ακόμα και σαν πρόληψη, να προβούμε σε κάποιες ενέργειες, να συνεργαστούμε άψογα με τις υπηρεσίες. Και να σας πω και κάτι. Η μη επάνδρωση σωστή των υπηρεσιών έχει φέρει αυτά τα αποτελέσματα, το ξέρετε. Ερωτηματικό τώρα παραμένει το τι θα γίνει με τις διαθεσιμότητες και τους υπαλλήλους στον ΟΤΑ. Πάντως, βάσει της μελέτης αξιολόγησης, υπάρχει πλεονάζον προσωπικό στους Δήμους. Οι Δήμοι φαίνεται ότι θα αποτελέσουν τη δεξαμενή για το επόμενο κύμα κινητικότητας και διαθεσιμότητας. Συγκεκριμένα, οι 4.933 εργαζόμενοι στους ΟΤΑ που έχουν χαρακτηριστεί ως πλεονάζον προσωπικό. Από αυτούς, μόνο οι 1.210 μπορούν να απορροφηθούν σε άλλους Δήμους μέσω της κινητικότητας σε φορείς που έχουν έλλειψη προσωπικού. Αυτό προκύπτει έπειτα από την αξιολόγηση που έγινε με βάση δείκτες όπως η αντιστοιχεία υπαλλήλων ανά 1.000 κατοίκους και το κόστος μισθοδοσίας σε σχέση με τα έσοδα. Ο Δήμος ο δικός μας ήδη έχει τεράστια κενά. Όλο αυτό το κλίμα που έχουν δημιουργήσει με τις αποχωρήσεις, συνταξιοδοτήσεις κλπ. Χωρίς δυνατότητα να αναπληρωθούν. Ο Δήμος κινείται αυτή τη στιγμή και λειτουργεί μονάχα με συμβασιούχους. Κατά συνέπεια, υπηρεσίες με μόνιμο και σταθερό αντικείμενο υπολειτουργούν. Σύμφωνα με τη μελέτη αξιολόγησης, στους 16 δημούς της χώρας που έχουν πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων διαμένουν 2.887.179 πολίτες, ενώ στις υπηρεσίες των αντίστοιχων δήμων εργάζονται 26.681 υπάλληλοι. Από αυτούς, οι 1.263 χαρακτηρίζονται ως πλεονάζον προσωπικό. Οι εργαζόμενοι στους δήμους χαρακτηρίζουν ως αστιότητα τη συγκεκριμένη μελέτη, βάσει βέβαια των στοιχείων που έχουν ληφθεί υπόψη. Αν μπούμε στη διαδικασία που ήδη ξεκίνησε, 5.000 περίπου συμβασιούχοι αορίστου χρόνου θα επανεξεταστούν με εγκύκλιο του Υπουργείου, σημαίνει ότι ήδη φτιάχνουμε την καλάδα εκείνη από τους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ακόμα και αυτοί που τακτοποιήθηκαν μετά από χρόνια με το προεδρικό διάταγμα του Παυλόπουλου το 164, τελούν υπό απόλυση. Κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, οι επίορκοι δεν φτάνανε, οι διαθεσιμότητες δεν φτάνουν. Γεμίζουμε το καζάνι τώρα αυτών που είναι εν δυνάμει προς απόλυση. Τα περί προσλήψεων ή τα κενά που δημιουργούνται με μαθηματικούς τύπους για δήμους άνω των 100 κλπ. Φαντάζουν αστεία. Περισσότερους υπαλλήλους από όσους χρειάζεται, σύμφωνα με την αξιολόγηση, έχουν οι Δήμοι Ρόδου, Λάρισας, Αχαρνών. Αντίθετα, ο Δήμος Περιστερίου έχει ανάγκη ενίσχυσης, αφού χρειάζεται άλλα 104 άτομα. Επίσης, ο Δήμος Χανίων, 71 άτομα, αλλά και ο Δήμος Πατρέων, 63 άτομα. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος ο δικός μας δεν είναι τα 63 κενά που προβλέπεται από την αξιολόγηση που έκανε το Υπουργείο. Είναι 263, είναι νούμερο που αφορά υπηρεσίες σοβαρές, όπως η καθαριότητα, που είναι βέβαια ταυτόχρονα και οι υπηρεσίες εκείνες που αποτελούν το φιλέτο για οποιουσδήποτε ιδιώτες αύριο, προκειμένου φτηνό εμπόρευμα να το πάρουν για να θησαυρίσουν. Έχουμε και μπροστά μας την αξιολόγηση, οπότε θα βρουν ένα νέο πάτημα για απολύσεις. Το είχαμε πει πολύ πριν ξεκινήσει η διαδικασία, ότι η αξιολόγηση, όπως επίσης οι διαθεσιμότητες που τώρα λύγει η ημερομηνία και άρα παίρνουν το δρόμο για το σπίτι τους, είναι και αυτό ένα εργαλείο κατ' επίφαση αξιολόγηση. Ουσιαστικά φτιάχνουμε τη λίστα των υποψηφίων να απολυθούν. Τώρα μπορεί το κλίμα στην οικονομία να δείχνει τάσεις ανακούφισης, ωστόσο οι δανειστές έχουν μάλλον αντίθετη άποψη. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα θέλουν, η έκτατη ασφόρα πάει μέχρι το 2016. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα για την κατάργηση της έκτακτης εισφοράς, λένε οι δανειστές, προκαλώντας την αγανάκτηση των φορολογούμενων πολιτών. Αφού δεν την καταργούν, θα φάνε τα μούτρα τους. Καλό είναι να μην πληρώσει ο λαός τίποτα, να μην τους δώσει φράγκο, ούτε μία πεντάρα. Η γνώμη δική μου. Τώρα στη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει. Συγκεκριμένα, η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου λέει όχι στην κατάργηση, ενώ η κυβέρνηση ελπίζει πως θα πείσει τους Τροϊκανούς τουλάχιστον να τη μειώσουν. Όπως και να έχει πάντως, η εισφορά θα μείνει μέχρι και το τέλος του 2016. Ο κόσμος δεν αντέχει, κανένας δεν αντέχει. Αλλά με ποιος θα τα βάλει, με ποιους. Οπότε, κανένας δεν το αντέχει. Εγώ άκουσα ότι θα καταργηθεί και θα πάει στον ενιαίο φόρο.
Παράλληλα, για την περίοδο από το δεύτερο εξάμηνο του 2014 έως και το τέλος του 2017, πρέπει να εφαρμοστούν δημοσιονομικά μέτρα που ξεκινούν από 3 δις και μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 8,8 δις ευρώ. Γιατί πιστεύει κανένας άνθρωπος ότι θα καταργηθούν αυτά και αυτά τα φά, τα χορτάσαμε πλέον, δεν μπορούμε άλλο. Δεν μπορεί ο κόσμος. Είναι αδύνατο να επιβιώσει. Πώς το λένε. Για να αλλάζει κάθε τόσο η κυβέρνηση, κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, δυστυχώς. Εμείς έχουμε υλοποιείο και φοβόμαστε μην το κλείσουμε. Γιατί είναι χάλια. Είναι ο γιος μου με 3 παιδιά, χάλια. Είναι η έκτακτη εισφορά τώρα, λέει, την οποία δεν την καταργεί. Είναι τώρα για να πληρώσουμε, είμαστε 4 άτομα στο ΓΑ, 1.700 ευρώ, 1.750 εξάμηνο. Λοιπόν, πώς να τα βγάλουμε πέρα. Έχει πάψει να με ενδιαφέρει πια. Έχω κουραστεί πολύ. Έτσι, μέσα στη διετία 2015 με 2017, με βάση την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προβλέπονται επιπλέον 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους. Στην Κυπαρισσία τώρα έντονη είναι η διαμαρτυρία γονέων του πρώτου νηπιαγωγείου και αυτό μετά τις αλλαγές που προωθούνται στο πλαίσιο συγχωνεύσεων και καταργήσεων. Την έντονη διαμαρτυρία τους προς το τμήμα παιδείας του Δήμου Τριφυλίας αλλά και προς την διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Μεσσηνίας κατέθεσαν οι γονείς του πρώτου νηπιαγωγείου της Κυπαρισσίας με την αλλαγή ζωνών αλλά και ουσιαστικά την κατάργηση και μεταφορά του νηπιαγωγείου. Διαμαρτυρόμαστε και καταγγέλνουμε το τμήμα παιδείας του Δήμου Τριφυλίας, τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού μας και κάθε άλλο φορέα ή πρόσωπο που ενέργησε εις βάρος των γονέων και μαθητών του εκπαιδευτικού πρώτου νηπιαγωγείου. Θεωρούμε απαράδεκτη την κατανομή των ζωνών και των χρόνων και στα 3 νηπιαγωγεία. Γιατί άραγε έγινε έτσι η κατανομή. Ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται και θέλουν τα παιδιά να στηβαχνούν σε μια αίθουσα και ένα κουζινάκι στο δεύτερο νηπιαγωγείο. Ενώ υπάρχει ένα όμορφο νεοκλασικό κτίριο, το βλέπετε άλλωστε, που γίνει δωρεά από την κυρία Κούλα Ιωαννίδου, όπως λέει εδώ πάνω, και που έχει δύο αίθουσες, έχει άνετες αίθουσες, έχει κήπο, έχει τα πάντα. Απαιτούμε να γίνει εξ αρχής η κατανομή των ζωνών και των χωρών στα 3 νηπιαγωγεία και να είναι δίκαιοι. Τέλος, προτείνουμε τα 10 παιδιά του κλασικού τμήματος του δεύτερου νηπιαγωγείου από την καινούργια σχολική χρονιά και λόγω έλλειψης χώρου να φοιτήσουν στο πρώτο νηπιαγωγείο. Και που λειτουργούσε με δύο εκπαιδευτικούς, δύο αίθουσες και ο χώρος επαρκεί για 40 με 50 παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εξυπηρετεί το Δήμο ένα πράγμα το οποίο δεν υπάρχει ενίκιο. Είναι δωρεά. Το έχει δώσει ο κύριος, η κυρία Ιωαννίδου από ό,τι λέει εδώ. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να έχουμε θέμα να μην έγινε κλείσιμο του σχολείου. Φιλοσοφικό συμπόσιο πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Καλαμάτα και πιο συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Το συμπόσιο έγινε προς τιμήν της καθηγήτριας Γεωργίας Ξανθάκη Καραμάνου. Μία ακόμα εκδήλωση, ένα ακόμα φιλοσοφικό συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Καλαμάτα προς τιμήν της Γεωργίας Ξανθάκη Καραμάνου, της καθηγήτριας, η οποία όπως σημειώνουν και άνθρωποι του Πανεπιστημίου αλλά και του χώρου των γραμμάτων έχει συμβάλει τα μέγιστα για την ανάπτυξη αλλά και την σταθεροποίηση σε ένα υψηλό επίπεδο του Πανεπιστημίου στην περιοχή μας. Η ευγνωμοσύνη είναι μια αρετή η οποία πρέπει να υπάρχει στη συνείδηση κάθε ανθρώπου. Έτσι λοιπόν και εμείς οι φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ιδιαίτερως της ηθικής φιλοσοφίας της οποίας έχω την τιμή να προείσταμε, αποφασίσαμε να εκφράσουμε σήμερα την ευγνωμοσύνη μας σε μια γυναίκα σύμβολο για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στην μέχρι τώρα πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας, κυρία Γεωργία Ξανθάκη Καραμάνου, επ' ευκαιρία της αφυπηρετήσεώς της. Και πιστεύουμε πως ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσεις έναν άνθρωπο των γραμμάτων, για να τιμήσεις έναν άνθρωπο της σπουδής, για να τιμήσεις έναν άνθρωπο του πνεύματος, δεν υπάρχει άλλος λόγος και άλλη ευκαιρία από την ίδια τη γνώση, από τον ίδιο τον λόγο τον οποίο υπηρέτησε αυτός ο άνθρωπος στα χρόνια. Σχεδιάσαμε το σημερινό φιλοσοφικό συμπόσιο για να τιμήσουμε την εξέχουσα αυτή καθηγήτρια, η οποία έχει προσφέρει πάρα πολλά και στο Πανεπιστήμιο και στην πόλη της Καλαμάτας. Είναι μοναδική η συνεισφορά της, η διεθνής καταξίωση που έχει. Την ευγνωμονούμε και ως καθηγήτρια κατάφερε να μας μοιήσει στον κόσμο της φιλοσοφίας και ως άνθρωπος μας έχει στηρίξει πάρα πολύ και πιστεύουμε ότι χωρίς την πολύτιμη συμβολή της σήμερα δεν θα υπήρχε τίποτα από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όπως είναι τώρα. Συμβολή της αποτέλεσε και αποτελεί ένα σημαντικό σύμβολο, θα μπορούσαμε να πούμε, της πανεπιστημιακής
ακαδημαϊκής κοινότητας. Θα ακουστούν εντός ολίγου αρκετές εισηγήσεις καταξιωμένων μεταπτυχιακών φοιτητών από τα τρία μεταπτυχιακά προγράμματα της ειδικής φιλοσοφίας, αρχαίας ελληνικής και της ειδικής αγωγής. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ηθικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου Αθηνών ήδη εδώ και 5 χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Πανεπιστήμιο της Καλαμάτας. Είναι ένα ιδιαίτερα πετυχημένο πρόγραμμα. Έχουμε προσπαθήσει και καλύπτουμε μια ευρεία κλίμακα γνωστικών αντικειμένων που το κάνει πάρα πολύ σύγχρονο, δηλαδή ενημερωμένο με το τελευταίο γράμμα, θα έλεγα, της επιστήμης. Και σήμερα έχουμε μαζευτεί όλοι εδώ να τιμήσουμε ένα πρόσωπο εμβληματικό για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, την καθηγήτρια Γεωργία Ξανθάκη Καραμάνου, επ' ευκαιρία της αποχώρησής της από την ενεργό υπηρεσία. Ο τρόπος προσέγγισης των μαθηματικών μέσα από την διδασκαλία ήταν το αντικείμενο ημερίδας που έγινε στην περιοχή μας. Να περάσουμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η μερίδα που αφορά στην μαθηματική παιδεία, τον τρόπο της προσέγγισης μέσα από την διδασκαλία, αλλά και τις εμπειρίες τις οποίες μετέφεραν καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Έχουμε μία ημερίδα μαθηματικής παιδείας για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το θέμα έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα μαθηματικά μέσα από τη διδασκαλία. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι η διδασκαλία των μαθηματικών δεν είναι κάτι απλό. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσπαθούν να ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες που συναντάνε, όχι μόνο σε σχέση με τα μαθηματικά, αλλά και σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τα παρουσιάσουν στους μαθητές, ώστε να προκληθεί ενδιαφέρον και να γίνουν κατανοητά. Αναζητούμε φιλικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας των μαθηματικών. Στη σημερινή ημερίδα υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι οι εισηγητές είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η μερίδα είναι η συνέχεια ενός σεμιναρίου που γινόταν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Κάθε τρίτη απόγευμα εκπαιδευτικοί συναντιόμασταν και αναπτύσσαμε θέματα που σχετίζονται με την μαθηματική παιδεία, τον μαθηματικό πολιτισμό, τη μαθηματική εκπαίδευση. Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να διατυπώσουν προτάσεις για τη διδασκαλία των μαθηματικών και ελπίζουμε ότι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και κυρίως χρήσιμος θα είναι ο διάλογος που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων και στη συνέχεια. Με αφορμή τώρα την λήξη της σχολικής περίοδου στο Πάρκο Λιμενικού στην Καλαμάτα πραγματοποιήθηκε χθες εκδήλωση για τα παιδιά της πόλης. Στην οργάνωση είχε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μια καλοκαιρινή γιορτή για όλα τα παιδιά της πόλης, με θέατρο παιχνίδια, κατασκευές, εργαστήρια, παιχνίδια, χορό, τραγούδια και πολλές εκπλήξεις, πραγματοποιήθηκε από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας στο Πάρκο Λιμενικού, στην παραλία της Καλαμάτας. Είναι η μεγάλη γιορτή του Συλλόγου μας για τα παιδιά της πόλης μας. Πέρασε άλλη μια δύσκολη και κουραστική δουλειά με τα σχολεία να προσπαθούν να τα απεξέλθουν σε αντίξωες συνθήκες και με τους εκπαιδευτικούς να καταθέτουν παραπάνω από την ψυχή τους για να καταφέρουν να ολοκληρώσουν και φέτος το έργο τους. Και σκεφτήκαμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσει μια τέτοια σχολική χρονιά θα ήταν να οργανώσουμε μια μεγάλη γιορτή, να ευχαριστηθούμε εμείς οι ίδιοι πρώτα απ' όλα, αλλά και τα παιδιά μας. Τα παιδιά που όλη τη χρονιά τα έχουμε στις τάξεις για να τους μάθουμε αυτά που προσπαθούμε να τους μάθουμε. Ήταν μια καλή ευκαιρία να κάνουμε μαζί τους κάτι πιο δημιουργικό, κάτι πιο έξω από τα όρια και τους στίχους του σχολείου, να δημιουργήσουμε, να κατασκευάσουμε, να παίξουμε, να χορέψουμε και να δώσουμε το ραντεβού για τη νέα χρονιά με μεγαλύτερη
χαρά και κέφι να ξεκινήσουμε τις προσπάθειές μας. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος μπαίνει στη διαδικασία να διοργανώσει μια τέτοια γιορτή. Θέλουμε από εδώ και πέρα να ερχόμαστε σε επαφή και με τους γονείς και με τα παιδιά της πόλης, πέρα από το ρόλο του δασκάλου στο σχολείο, να είμαστε μαζί και να αντιμετωπίζουμε τις συνθήκες και ό,τι μας επιφυλάσσει το μέλλον και από μια άλλη πλευρά. Πιστεύουμε ότι η εθελοντική προσφορά των εκπαιδευτικών, γιατί αυτή η γιορτή στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά των συναδέλφων και των συναδελφισσών και δασκάλων και νηπιαγωγών, έχει να προσφέρει. Πέρα από τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία, μπορούμε να κάνουμε δημιουργικά πράγματα με τα παιδιά μας. Πανελλαδική διάκριση είχε μαθήτρια από το Καλλιτεχνικό Στέκι Καλαμάτα σε διαγωνισμό. Αυτό έρθει ως επιβράβευση για την πολύ καλή δουλειά η οποία και γίνεται εκεί. Μέσα στις πρώτες 5 θέσεις σε όλη την Ελλάδα ήρθε μία μικρή μας φίλη από την Καλαμάτα σε διαγωνισμό ζωγραφικής για παιδιά. Ο λόγος για τη Δήμητρα Σπάλα που αναδείχθηκε μέσα από το Καλλιτεχνικό Εικαστικό Εργαστήρι της πόλης. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που η μαθήτριά μου, Δήμητρα Σπάλα, διακρίθηκε μέσα από 600 άτομα στην 5η θέση από το διαγωνισμό που έκανε η Greenpeace Ελλάδας. Το θέμα του διαγωνισμού ήταν να ζωγραφίσουν ένα μελισσόκηπο και την προστασία των μελισσών. Είναι πολύ σημαντικό γιατί παίρνουν την εμπειρία μέσα από το διαγωνισμό, μαθαίνουν το θέμα και έτσι μπορούν να αναπτύξουν τη φαντασία τους. Είναι χαρά μας που η μαθήτρια της Εύης πήρε την 5η θέση σε αυτό το διαγωνισμό. Ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το παιδικό τμήμα του Στέκιου. Το Στέκι είναι πολύ γνωστό πλέον στην πόλη, κάνουμε διάφορες δραστηριότητες. Φέτος κλείνουμε τα 5 χρόνια λειτουργίας. Για το καλοκαίρι θα είμαστε σχεδόν κλειστοί, εκτός από το παιδικό τμήμα που θα είναι ανοιχτό. Ευελπιστούμε ότι από το χρόνο το Σεπτέμβρη που ήδη έχουμε κλείσει για άλλη τη σεζόν εκθέσεις μία το μήνα θα πάμε ακόμα καλύτερα. Ήδη έχουμε ένα μεγάλο επιτελείο, έτσι, μια μεγάλη ομάδα καλλιτεχνών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο. Πολλά όμως και ξεχωριστά είναι τα δρόμενα αλλά και τα τμήματα στο καλλιτεχνικό στέκι της πόλης για τους ενδιαφερόμενους. Στο καλλιτεχνικό στέκι μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με σχεδόν όλα τα είδη της τέχνης, ό,τι αφορά την τέχνη. Τα τμήματα που δραστηριοποιούνται είναι ζωγραφική, φωτογραφία, κεραμική, γλυπτική, κόσμημα, το παιδικό τμήμα, μουσική, αγιογραφία. Ελπίζω να μην ξεχνάω κάτι. Να προσθέσω ότι στο χώρο του πεζόδρομου του μουσείου, ανάμεσα στα δύο μουσεία δηλαδή απ' έξω, από τις 18 του μήνα το τμήμα γλυπτικής του από το καλλιτεχνικό στέκι θα έχει μία παρουσίαση, ένα εργαστήριο υπαίθριο, το οποίο μπορεί να το επισκεφθεί ο καθένας, γιατί είναι εκτός, είναι στο δρόμο δηλαδή, και θα είναι χαρά μας όποιος θέλει να περάσει από εκεί να δει τι κάνουμε, τη δουλειά που κάνουμε. Δεν θα είναι ακριβώς έκθεση, θα είναι ένα υπαίθριο εργαστήριο, δηλαδή θα υπάρχουν μάρμαρα τα οποία θα μπροστά στον κόσμο και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα σκαλίζονται έτσι ώστε να παραχθεί ένα έργο. Και θα είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και κάτι πάρα πολύ όμορφο. Για πιο δημιουργικό καλοκαίρι, οι μικροί μας φίλοι μπορούν να παρακολουθήσουν τα θερινά μαθήματα, καθώς η ζωγραφική είναι τρόπος έκφρασης και τρόπος ψυχαγωγίας για τα παιδιά. Το παιδικό εικαστικό τμήμα στο καλλιτεχνικό στέκι θα είναι για τρίτη χρονιά. Είμαστε ήδη 2 χρόνια με μεγάλη επιτυχία και πολύ μεγάλη συμμετοχή από τα παιδιά. Και με την αφορμή αυτή θα συνεχίσουμε και με το θερινό τμήμα για πρώτη χρονιά φέτος. Τα μαθήματα ξεκινάνε στις 16 Ιουνίου και τα παιδιά θα περάσουν πιο δημιουργικά το χρόνο τους. Είναι στο καλλιτεχνικό στέκι Μπενάκι 5 και η έναρξη των μαθημάτων, όπως είπα και πριν, είναι τη Δευτέρα 16 Ιουνίου, 10 η ώρα το πρωί. Ο μοναδικός μαθητής της πρώτης ηλικίου που διακρίθηκε από τον νομό Μεσσηνία στον 24ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής 2014 ήταν ο Γιώργος Τζουμάκης. Επίσης, κατέλαβε την 29η σειρά κατάταξης από μεγάλο αριθμό συμμετοχών των πανελλαδικά με το φροντιστήριο του να κάνει ιδιαίτερη μνήμα στην παρουσία του αυτή. Το φροντιστήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Βασίλειος Δικιουλάκος συγχαιρεί τον μαθητή του Γεώργιο Τζουμάκη, του Ιωάννη και της Αγλαρίας της πρώτης ηλικίου του πρώτου ηλικίου Καλαμάτας για την σημαντική επιτυχία του στον 24ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής 2014. Να σημειωθεί
ότι ο Γιώργος Τζουμάκης είναι ο μοναδικός μαθητής της πρώτης λυκείου που διακρίθηκε στον διαγωνισμό φυσικής από τον νομό Μεσσηνίας. Επίσης, κατέλαβε την 29η σειρά κατάταξης από μεγάλο αριθμό συμμετοχόντων πανελλαδικά. Το φροντιστή βάθμιας εκπαίδευσης, Βασίλειος Δικαιουλάκος, ενθαρρύνει τους μαθητές του να συμμετέχουν στους πανελλήνιους διαγωνισμούς φυσικής, μαθηματικών, χημίας και βιολογίας, υποστηρίζοντάς τους με εκπαιδευτικό υλικό και επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Μέρος του υλικού, όπως και άλλες πληροφορίες, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου www.dikeoulakos.gr. Η 45η Διεθνής Ολυμπιάδα Φυσικής θα διεξαχθεί φέτος από 13 έως 21 Ιουλίου στην Αστάνα του Καζακστάν. Προαναγγέλλεται η διοργάνωση μάλιστα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής 2015 για τους μαθητές της 1ης, 2ης και 3ης Λυκείου, καθώς και η διοργάνωση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής 2015 για τους μαθητές της 1ης, 2ης και 3ης Γυμνασίου και του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών 2015 για τους μαθητές της 5ης και 6ης Δημοτικού, οι οποίοι διενεργούνται κάθε χρόνο από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Επιστημόνων, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Το Μουντιάλ στην Βραζιλία συνεχίζεται μαζί. Συνεχίζονται και οι εκπομπές της τηλεόρασης Μπες σε ρυθμό Μουντιάλ κάθε μεσημέρι με σχόλια, αναλύσεις και προβλέψεις. Παρατάθηκε αμυντικά, όπως συνηθίζει να το κάνει αυτό στις μεγάλες διοργανώσεις. Δεν της βγήκε καθώς δέχτηκε ένα γρήγορο τέρμα από το 5ο λεπτό με τον Αρμέρο. Στη συνέχεια της δόθηκε χώρος από την ομάδα του Πέρκερμαν, δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί, ο οποίος ανέβασε φέτος την ομάδα του προχώματος από το Β' τοπικό στην Α' τοπική. Να καλησπέρισω λοιπόν τον Πέτρο Χιώτη. Καλησπέρα κύριε Χιώτη. Καλησπέρα Γιάννη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και όπου σε 7 ώρα το απόγευμα λοιπόν, Κολομβία-Ελλάδα 3-0, Ουρουγουάη-Κωσταρίκα 1-3, το γύρισε η ομάδα της Κωσταρίκα, ακόμα μία έκπληξη. Την πρώτη, 3 βαθμούς Κολομβία στην πρώτη θέση, γιατί έχει καλύτερο συντελεστή τερμάτων, επικράτησε με 3-0 της Ελλάδος. Δεν υπάρχουν ισοπαλίες μέχρι αυτή τη στιγμή. Κώστα Ρίκα στην πρώτη θέση μαζί με την Ιταλία με 3 βαθμούς. Ουρουάη είπαμε έκπληξη. Έτσι. Η Ουρουάη έκπληξη γιατί στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο νομίζω ήταν στον ημιτελικό. Ήταν πολύ καλή ομάδα. Με πληθώρα καλών ποδοσφαιριστών. Και το ότι έλειπε ο Σουάρες δεν νομίζω ότι ήταν το πρόβλημα για να νικήσει την Κώστα Ρίκα. Ο Σουάρες νο πάρτι όμως, όπως λέει και ο τίτλος. Μας χάλασε πολύ το πλάνο, το πρώτο γκολ που ήρθε νωρίς. Γιατί φάνηκε ξεκάθαρα ότι στο πρώτο ημίχρονο το πλάνο ήταν αμυντικό, να μην δεχτούμε γκολ. Από εκεί και πέρα μας δώσανε λίγο χώρο, οι Κολομβιανοί σφίξανε για να μην έχουν κενά πίσω. Εμείς στο πρώτο δεν μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό καθόλου. Και πιστεύω ότι η Κολομβία ήταν μέτρια και ότι η Ελλάδα ήταν κάτω του μέτριου. Και συγκυριακά νίκησε γιατί έκανε τρεις φάσεις, ούτε καν δηλαδή, ήταν κλασικές φάσεις, με λάθη της άμυνας. Ενώ εμείς που κάναμε τρεις ή τέσσερις φάσεις, βάλαμε κάποιο γκολ. Χωρίς να είμαστε καλοί όμως, έτσι το τονίζω αυτό. Βέβαια, στην κορυφή, αδιαφεσβήτητο το φαβορή για να βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης, είναι ο Καρίμ Μπενζεμά της Ρεάλ Μαδρίτης με μια πολύ καλή σεζόν με την ομάδα της Ρεάλ. Ποιον βλέπεις μέχρι στιγμής ότι θα μπορούσε να πάει στον τελικό ή να το κατακτήσει ακόμα? Από την Ολλανδία, για ποιο λόγο? Για το 5-1. Όχι για το 5-1. Όχι για το 5-1. Για το ότι έχει προπονητή το Βανγκάλ. Βάζει κάτω όλα με κομπιουτεράκι, είναι πολύ μετρημένος. Ο συνδυασμός ήταν όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Μην τον συνδυασμό, κατευθείαν το μυαλό του στην οικονομία. Βέβαια τώρα θα μου πεις, αφού συνδύασαν και κινητό και σταθερό από τη Wind και πήραν και τέτοια επιδότηση στα παιδιά, για να τους δω τώρα. Συνδυασμός, ριγέ με πουά.
Ποιος αλλάξει κανάλι? Ψάχνεις το καλύτερο για την επικοινωνία σου? Ψάξτε στα Public, αφού εδώ είσαι. Τώρα στα Public έχεις και 200 ευρώ επιδότηση για να την κάνεις ό,τι θες και τον οικονομικότερο συνδυασμό κινητής και σταθερής με το απόλυτο συμβόλαιο W. Τελεία και Public. Σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλό σας βράδυ.